αρχίζει αύριο αντίστροφη μέτρηση για την επίλυση του κυπριακού προβλήματος με βάση τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Κόφι Άναν σε όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από την Πάτρα εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίλυση του προβλήματος και την ένταξη της Μεγαλονήσου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μπορέσουν οι Κύπροι να καταλάβουν ότι δεν είναι πια υπόδουλοι όσοι ζουν στα υπόδουλα μέρη, ότι δεν είναι υπό την απειλή στρατιωτικών δυνάμεων όσοι ζουν στα ελεύθερα μέρη, ότι μπορούν να ελπίζουν ότι θα καταστούν ισότιμοι Ευρωπαίοι πολίτες, να μπορούν να ελπίζουν ότι η πατρίδα τους πάλι θα ενωθεί και πάλι θα γίνει η ενιαία και ανεξάρτητη Κύπρος. Χθες ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε ότι η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης περνά από την Κύπρο. Η Κύπρος θα είναι στις χώρες που θα ενταχθούν στις 12 του Δεκέμβρη. Το όχι μας σε τακτικούς ελιγμούς για να αποτραπεί η ένταξη της Κύπρου θα είναι κατηγορηματικό. Από την Κέρκυρα, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας που συμμετέχει στη σύνοδο της Διεθνούς των Κεντρώων Δημοκρατών τόνισε πως η ένταξη της Κύπρου θα πρέπει να γίνει χωρίς όρους και υποσημειώσεις. Η Κυπριακή Δημοκρατία διάλεξε την ελευθερία και στην Κοπενχάγη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβραβεύσει αυτήν την επιλογή του, κάνοντας την Κύπρο μαζί με άλλες 9 χώρες ισότιμο μέλος της. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο κύριος Καραμανλής είχε διαδοχικές συναντήσεις με τους πρωθυπουργούς της Ισπανίας και Πορτογαλίας, κυρίους Αθνάρ και Μπαρόσο, με τους οποίους συζήτησε το κυπριακό πρόβλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Καραμανλής είπε στους πρωθυπουργούς της Ισπανίας και της Πορτογαλίας ότι επί 28 χρόνια η ελληνική πλευρά έχει δείξει καλή θέληση και ότι δεν είναι δυνατόν η Κύπρος να συνεχίσει να πληρώνει τη στάση της άλλης πλευράς. Ο κύριος Αθνάρ επιβεβαίωσε, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες από την πλευρά του, τη γραμμή της Αθήνας, λέγοντας: η ένταξη της Κύπρου στην Κοπεχάγη πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Την ίδια ώρα ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Ραούφ Ντεκτάς, που συνεχίζει να αναρρώνει στη Νέα Υόρκη, μίλησε στην κρατική τηλεόραση της Τουρκίας και επεσήμανε ότι θα απαντήσει πριν εκπνεύσει η ημερομηνία του Κόφι Άναν. Πρόσθεσε όμως ότι δεν μπορεί να δεχτεί το κείμενο αν δεν γίνουν αλλαγές. Ο Αλβάρο Ντε Σότο, σε αποκλειστικές του δηλώσεις στην ΝΕΤ και στο Φάνη Παπαθανασίου, εμφανίζεται αισιόδοξος για τη συμφωνία των δύο πλευρών πριν από την Κοπεχάγη. That is the best opportunity to do so. If the two parts miss the chance, what is going to happen? I don't want to even think about that. Well, because we should concentrate on the business at hand and to think about what happens if this fails is distracting and fatalistic, or if not defeatist. No, let's concentrate on the business at hand. Get it done before then. Η Κύπρος πρέπει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανεξάρτητα από την επίλυση του προβλήματος, τόνισε ο πρόεδρος του συνασπισμού. Η Κυπριακή Δημοκρατία να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληρεί όλες τις προϋποθέσεις, χωρίς κανένα πρόσκομα, χωρίς καμία διπλωματική ή άλλη πολιτική επινόηση της τελευταίας στιγμής. Η ελληνοκυπριακή πλευρά πάντως δείχνει έτοιμη να απαντήσει στον Κόφι Άναν για τα σημεία του σχεδίου που επιθυμεί αλλαγές στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου, Μιχάλης Παπαπέτρου, ανέφερε ότι η μελέτη του σχεδίου θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα και ο κύριος Κλειρίδης θα απαντήσει γραπτός μέσω του ειδικού απεσταλμένου Αλβάρου Ντε Σότο.